Σας μεταφέρω Πάμε καταρχήν καλά. τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκπαιδευτικών και γονιών από τη συγκέντρωση που είχαμε πριν από λίγο. Με κάποιους ελιγμούς, κύριε Δήμαρχε και κύριε Δημοτική Σύμβουλη, στην ουσία επιμένετε ως Δημοτική Αρχή στην εφαρμογή της δίχρονης με όρους υποβάθμισης. Κύριε ευθύνη που φτάσαμε ως εδώ βεβαίως, έχουν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία που δρομολόγησαν τη σύγχρονη χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση και υποδομές, αλλά έχετε και εσείς τη δική σας. Οι όποιες διαφοροποιήσεις παρουσιάσατε στην πρότασή σας δεν οφείλονται σε κάποιες λύσεις που βρήκατε, αλλά στηρίζονται στις λιγότερες εγγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και λέω αυτή τη στιγμή γιατί το Σεπτέμβριο θα έχουμε και νέες εγγραφές. Αλήθεια, πού θα βάλετε τα παιδάκια που θα έρθουν τότε? Παραμείνατε στους 42 οικίσκους σε αδόμητα οικόπεδα και πραγματικά αναρωτιόμαστε γιατί τόσο καιρό δεν προωθήσατε το χτίσιμο νέων σύγχρονων νηπιαγωγείων και επιμένετε σε οικίσκους το 2021. Βεβαίως ακούσαμε ότι κάποιοι από αυτούς τους οικίσκους, κάποια νηπιαγωγεία, θα γίνουν, λέει, και πειραματικά. Η υπόθεση θα ήταν για γέλια, αν δεν ήταν για κλάματα. Για την περιοχή μας, στη δεύτερη κοινότητα, επιμένετε σε 4 οικίσκους, στη Δέφνερ και Αναπαύσα, η οποία φυσικά δεν εξυπηρετούν την περιοχή μας. Τα νηπιαγωγεία του Παγκρατίου μένουν πραγματικά ακάλυπτα. Συσσωρεύονται πάρα πολλά παιδιά στο 7ο, 6ο, 69, 8ο, 67 νηπιαγωγείο, που είναι στο κέντρο του Παγκρατίου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται η Αλφα Διεύθυνση να σας βοηθήσει. Τι κάνει λοιπόν? Διοχετεύει τα παιδάκια αυτά στο πρώτο δημοτικό και 103 νηπιαγωγείο, που είναι στη Σπύρου Μερκούρη, όπου ήδη, κύριοι, έχει ζητηθεί και δεύτερη αίθουσα. Άρα η αίθουσα στα δημοτικά δεν είναι 7, είναι ήδη 8. Και παίρνουν αυτή τη στιγμή μια μικρή αίθουσα της μουσικής που υπήρχε στο συγκρότημα. Μιλάμε για ένα συγκρότημα από τα παλιότερα της περιοχής μας, παμπάλαιο, ασυντήρητο, με τεράστια προβλήματα. Κατά καιρούς έχονται πλημμυρίσει τα ηλεκτρολογικά, τρέχαν από τις μπρίζες νερό, πέφτουν τα ταβάνια, έχουν φρακάρει πόρτες τουαλετών, είναι μικρός ο αύριος χώρος και ούτω καθεξής. Και πάτε σε αυτό το συγκρότημα να πάρετε 80 με 90 προνήπια νήπια, γιατί τόσα υπολογίζουμε ότι τελικά θα συσσωρευτούν, μαζί με 200 παιδιά που υπάρχουν ήδη το δημοτικού. Αποσύρατε την πρότασή σας στην πρώτη κοινότητα στο 1ο δημοτικό και 103 με 13 νηπιαγωγείο και ορθά. Αντιδράσαμε πάρα πολύ στο να μπει η Κίσκο σε αυτό το συγκρότημα, γιατί δεν μπορούσε, πραγματικά δεν χωρούσε. Δεν το κάνατε όμως επειδή βρήκατε μια άλλη λύση, αλλά γιατί και πάλι διοχετεύονται τα παιδιά σε παρακείμενα νηπιαγωγεία. Δεν καταθέσατε καμία ολοκληρωμένη πρόταση πέρα από τη λύση που δίνετε, την όποια λύση τώρα, για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κτισίματος νέων νηπιαγωγείων, που σημαίνει θα παραμείνει η κατάσταση ως έχει για πολλά πολλά χρόνια. Η ειδική αγωγή είναι ακούσα. Ο σύλλογός μας αντέδρασε και συγκρούστηκε τόσο με την πολιτική των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, που ήθελε μία δίχρονη προσφορά. Παρακαλώ, κλείστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό τελειώνω. Όσο και με τις αντιλήψεις που έλεγαν από διάφορες δυνάμεις ότι δίχρονη χωρίς όλες τις προϋποθέσεις, που είναι βαθιά αντιπαιδαγωγική αντίληψη, και εμείς να πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας δεν αξίζουν μια τέτοια αντιμετώπιση το 2021. Τέλος, το Σεπτέμβριο του 2021 θα έχουμε 1,5 χρόνο πανδημία. Θα έρθουν λοιπόν στα νηπιαγωγεία παιδάκια τα οποία θα μεταφέρουν τα μορφωτικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που οφείλονται σε αυτή την πανδημία, και εσείς πάτε να τα στηβάξετε σε 25 τμήματα, γιατί αυτό πάτε τελικά, και σε ακατάλληλες αίθουσες οικίσκους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα μας βρίσκεται μπροστά σας, εκπαιδευτικοί και γονείς, το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στις νηπιαγωγούς, γιατί πιστεύουμε ότι το 2021 μπορούσε και πρέπει να βρεθεί μια πραγματική λύση που λέει σύγχρονες υποδομές για ουσιαστική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής για όλα τα παιδιά στα δημόσια νηπιαγωγεία.